Η τελευταία φορά λοιπόν που ήμασταν εδώ ως 13ο Λύκειο Περιστερίου ήταν μόλις πριν από 3 μέρες. Γυρίσαμε στην Αθήνα και είναι σαν να βγήκαμε από κάτι πολύ ζεστό, πολύ δημιουργικό, πολύ ανθρώπινο. Κάτι που μας έδωσε χώρο να γεμίσουμε ως παιδιά την πόλη, να διασταυρώσουμε ιδέες και εικόνες, να κάνουμε φιλίες. Επιστρέψαμε εδώ απόψε για να μεταφέρουμε από όλους μας την εξαιρετική αυτή αίσθηση που μας άφησε μέσα μας το φεστιβάλ. Η φιλοξενία που μας προσφέρατε, τα ερεθίσματα που μας δώσατε, ας γίνουν προκαταθήκη για τη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Κριτική Επιτροπή για την τιμή της βράβευσης. Μας δίνετε δύναμη με την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστούμε. Και για να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δαμιανό Μπογανάτζη που έστησε το κινηματογραφικό εργαστήρι και στάθηκε δάσκαλος όλη τη διαδικασία. Μπουβουζέλα. Την φιλόλογό μας που επέμενε και μας έδειξε ότι κάτι διαφορετικό και σπουδαίο θα συμβεί αν μπούμε στο μακροκόσμο του κινηματογράφου. Και φυσικά του Υπουργείου Παιδείας που μας άφησε 1 ώρα project Δευτέρα Λυκείου για να χωρέσουμε τα πάντα εκεί μέσα, ενδιαφέροντά μας, τη φαντασία μας. Γράψαμε λοιπόν ένα σενάριο βασισμένο σε αληθινή ιστορία που μία από τις μαθήτριές μας ζει στην οικογένειά της. Μία ιστορία από τις πολλές και συνηθισμένες της ζωές μας πια. Και θέλησαμε να αποτυπώσουμε την πίκρα από την ανεργία που έχουμε σήμερα και τους αναγκαστικούς αποχωρισμούς και την έλλειψη κουράγιου που όταν όσα ξέρουμε και νιώθουμε ασφαλή χάνονται. Λοιπόν, εμείς, χαμένοι στις τράπεζες θεμάτων και στο κυνήγι της επιτυχίας μας με πολλά ερωτήματα όμως, ξανασκεφτόμαστε τα όνειρά μας. Τα όνειρα που έχασε για πάντα, σαν σήμερα ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Και αυτά τα όνειρα που διεκδικεί με πείσμα της ύπαρξής του ο Νίκος Ρωμανός. Είμαστε παιδιά, είμαστε εδώ και είμαστε εικόνες και ήχοι και είμαστε φωνή και δύναμη. Σας ευχαριστώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου γενικώς και του παιδιού ειδικώς. Ως εκπαιδευτικός για όλες τις μαθήτρες και τους μαθητές μου και για το δικαίωμα όλων στη μόρφωση και στον πολιτισμό, ως άνθρωπος για το δικαίωμα στη ζωή και για όλα τα υπόλοιπα που ξεχνούνται και παραβιάζονται. 2 λόγια από το αερικό του Θανάση Παπακοσταντίνου, δανεικά. Όσες και αν χτίσουν φυλακές, όσο ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιθαριό και όλο θα τραπετεύει. Η μνήμη του Γρηγορόπουλου, του Διαθέτευση, είναι πολύ σημαντική. Για την ζωή και την αγία του Νίκου Ρωμανού, να κυνηγεί να πάσει το πλέον και τέλειω του γύρω. Για τα παιδιά και κάποια στα όνειρά τους. Κύριε Σπύρου, κύριε Θεοδοσίου, όλοι ως χριστιανό, θερμά ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας ανοίξατε.